Τα τελευταία αρκετά χρόνια έχω αναφέρει σε πολλά διαφορετικά βίντεο και έχουμε αντίστοιχα συζητήσει σε σχόλια κάτω από τα βίντεο αυτά για το ποιο τηλέφωνο χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου και ναι, μέχρι ένα σημείο για το ότι τουλάχιστον για το μοντάζ των βίντεο αυτών χρησιμοποιώ έναν υπολογιστή της Apple. Αυτό που δεν αναφέρομαι συχνά, κυρίως γιατί για μένα πραγματικά είναι εργαλείο δουλειάς, είναι ότι προφανώς στην καθημερινότητά μου χρησιμοποιώ έναν υπολογιστή με τα Windows 11, το λειτουργικό σύστημα της Microsoft και ο υπολογιστής αυτός τα τελευταία περίπου 2 χρόνια είναι το MateBook D16 της Huawei, το οποίο ανάλογα με την περίπτωση είτε το χρησιμοποιώ μόνο του με μια πραγματικά μεγάλη και πολύ καλή οθόνη, είτε το χρησιμοποιώ συνδεδεμένο σε μια εξωτερική οθόνη που είναι και πάλι της Huawei, επειδή το συγκεκριμένο monitor είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όταν λοιπόν πήρα στα χέρια μου το MateBook D16 του 2024, που προφανώς είναι και το αντικείμενο του συγκεκριμένου βίντεο, ήμουν πραγματικά περίεργος να δω πως η εταιρεία έχει κάνει ακόμα καλύτερο ένα λάπτοπ το οποίο μετά από 2 χρόνια σχεδόν συνεχίζει και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχω στην καθημερινότητά μου. Και παρότι προφανώς περίμενα ότι η εταιρεία θα το έχει πετύχει αυτό με τον καλύτερο τρόπο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς έκανε συγκεκριμένες αλλαγές και βελτιώσεις ώστε να κάνει εργονομικά και όχι μόνο το D16 του 2024 ακόμα καλύτερο και τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένας υπολογιστής που μπορεί να καλύψει με χαρακτηριστική άνεση τις απαιτήσεις που έχουν οι περισσότεροι στην καθημερινότητά τους. Η εταιρεία λοιπόν ακολούθησε προφανώς την ίδια πετυχημένη πολιτική, το λέω για ακόμα μία φορά. Το MateBook D16 του 2024, όπως δηλώνει άλλωστε και η ονομασία του, είναι ένας φορητός υπολογιστής με μία οθόνη 16 ίντσων, όμως για μία ακόμα φορά η Huawei έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο πως το πλαίσιο γύρω από αυτή την οθόνη είναι όσο το δυνατόν μικρότερο, ώστε αντίστοιχα και οι συνολικές του διαστάσεις να είναι σημαντικά καλύτερες από το συνηθισμένο για ένα λάπτοπ με τόσο μεγάλη οθόνη. Και αν αυτό αφορά περισσότερο την εργονομία και την ευκολία στη μεταφορά, που είναι πραγματικά όσο το δυνατόν καλύτερη για ένα λάπτοπ σε αυτές τις διαστάσεις, η ίδια η οθόνη στο MateBook D16 του 2024 είναι βελτιωμένη σε πολύ συγκεκριμένα σημεία και παραμένει μια ιδιαίτερα πρακτική και καλή οθόνη σε όλους τους τομείς. Έχει λοιπόν ανάλυση 1920x1000 200 pixel που είναι απόλυτα ικανοποιητική για την κατηγορία τιμής που ανήκει το MateBook D16, έχει και πραγματικά πολύ καλά επίπεδα φωτισμού που σύμφωνα με την εταιρεία ξεπερνούν τα 300 nits και αν αυτό το νούμερο φαίνεται μικρό, να θυμίσω ότι μια τόσο μεγάλη σε μέγεθος οθόνη διαφέρει στο πώς φωτίζεται και στο τι αποτέλεσμα αυτό έχει σε σύγκριση με την οθόνη ενός τηλεφώνου. Μία ακόμα όμως σωστή επιλογή που έχει κάνει η εταιρεία στην οθόνη του D16 είναι ότι αυτή έχει αναλογία πλευρών 16:10, κάτι που κάνει την οθόνη ιδανική και για να βλέπει κάποιο βίντεο ή μία ταινία, αλλά ταυτόχρονα είναι και λίγο πιο ψηλή αν θέλει να το πει έτσι, για να μπορεί να διαβάσει αυτό που θέλει ακόμα πιο άνετα και κάνει το MateBook D16 ιδανικό και για χρήση γραφείου. Πριν φύγουμε όμως από την οθόνη και να δούμε εργονομικά και το υπόλοιπο λάπτοπ, να πω ότι έχει και μια anti-glare επίστρωση, η οποία πραγματικά κάνει ακριβώς αυτό που υπόσχεται. Η οθόνη δεν έχει κάποια ενοχλητική αντανάκλαση όταν χρησιμοποιούμε το D16 σε όλες τις συνθήκες, ακόμα και σε χώρο που βρίσκεται κάποιο φως ακριβώς πίσω από εμάς και την ίδια την οθόνη. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που θα εκτιμήσουν όσοι έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν πρόβλημα με το να αντανακλάει η οθόνη στον φορητό του υπολογιστή οτιδήποτε υπάρχει στο χώρο γύρω τους. Η επόμενη ιδιαίτερα πρακτική αλλαγή που έκανε η Huawei στο MateBook D16 του 2024, ανάλογα βέβαια και με τις ανάγκες που έχει ο καθένας, είναι ότι εκμεταλλεύτηκε με ακόμα καλύτερο τρόπο τη διαθέσιμη επιφάνεια και πλέον το νεότερο μοντέλο έχει στο δεξί του μέρος ένα ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο για όσους η σύνταξη κειμένου αλλά και αριθμών είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. Αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον όμως είναι ότι η εταιρεία κατάφερε να το πετύχει αυτό χωρίς να θυσιάσει την εργονομία και το μέγεθος του κανονικού πληκτρολογίου. Εδώ τα πλήκτρα έχουν μεταξύ τους όσο μεγάλη απόσταση πρέπει, ώστε όταν γράφουμε ακόμα και σχετικά γρήγορα να μην πιέζουμε κατά λάθος κάποιο πλαϊνό πλήκτρο από αυτό που θέλουμε, ενώ έχει αλλάξει και το μηχανισμό με τον οποίο πιέζεται κάθε πλήκτρο, έχει μια διαφορετική αίσθηση από το συνηθισμένο για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, όμως μπορείς να καταλάβεις πάντα και να είσαι σίγουρος ότι έχεις πατήσει ακριβώς αυτό που θέλεις. Και προφανώς εννοείται ότι το πληκτρολόγιο έχει και το δικό του ξεχωριστό φωτισμό με διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τις συνθήκες και εννοείται ότι ο φωτισμός αυτός λειτουργεί και αυτόματα όταν το λάπτοπ αναγνωρίσει ότι βρισκόμαστε σε χώρο που πρέπει να τον ενεργοποιήσει. Για να είμαι όμως όσο το δυνατόν πιο δίκαιος και ρεαλιστικά μέχρι σημείο επειδή έχω καλομάθει, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, από τους υπολογιστές της Apple, το touchpad στο MateBook D16 του 2024 είναι ίσως λίγο μικρότερο από το ιδανικό, ειδικά με δεδομένο ότι η επιφάνεια που έχει διαθέσει μια εταιρεία είναι σαφώς μεγαλύτερη. Αυτό μέχρι σημείο είναι κάτι όμως που συνηθίζεται και περισσότερο έχει σημασία ότι και η απόκριση αλλά και η αίσθηση που έχει το συγκεκριμένο touchpad είναι αυτή που πρέπει για να κάνει κανείς τη δουλειά του χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και θα εκτιμήσει σίγουρα εδώ και τις δυνατότητες που έχουν τα Windows 11 για να τα χρησιμοποιούμε με χειρονομίες, δυνατότητες οι οποίες προφανώς και υποστηρίζονται κανονικά στο MateBook D16. Κάτι ακόμα όμως που εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα στους φορητούς υπολογιστές της Huawei και είναι σίγουρο ότι αν κάποιος δοκιμάσει θα το εκτιμήσει αντίστοιχα είναι ο τρόπος που το Power Button έχει ενσωματωμένο τον αισθητήρα αποτυπωμάτων αλλά και το πώς αυτό λειτουργεί στην πράξη. Όταν λοιπόν ζητήσουμε από το MateBook D16 να
ανοίξει για πρώτη φορά, αποθηκεύει προσωρινά το αποτύπωμά μας, περιμένει να ολοκληρωθεί η εκκίνηση των Windows και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το αποτύπωμα για να κάνει login στο λογαριασμό μας. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα κάποιος θα εκτιμήσει σε σύγκριση με πολλούς άλλους υπολογιστές που δυστυχώς μέχρι και σήμερα μάλιστα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος και στη συνέχεια να δώσουμε το αποτύπωμά μας. Με απόλυτη ειλικρίνεια όμως, εδώ υπάρχει και κάτι που ακόμα και αν εγώ δεν το αναφέρω, πιθανόν για κάποιους θα αποτελήσει ένα έστω μικρό μειονέκτημα. Το MateBook D16 έχει μια πολύ συγκεκριμένη αλλαγή σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητα που προσφέρει. Διατηρεί κανονικά τις δύο USB Type-A θύρες, μία στην αριστερή και μία στη δεξιά πλευρά του. Η μία από αυτές είναι παλαιότερη USB 2 θύρα και αυτό όσοι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή του σε χώρο γραφείου πιθανόν θα το εκτιμήσουν για τη συμβατότητα που προσφέρει με εκτυπωτές και όχι μόνο. Η δεύτερη είναι μια USB 3,2 θύρα με σαφώς πολύ καλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Το MateBook D16 του 2024 όμως έχει μία USB Type-C θύρα σε σύγκριση με τις δύο που είχε το αμέσως προηγούμενο μοντέλο. Η θύρα αυτή συνεχίζει κανονικά, υποστηρίζει και το Thunderbolt 4 πρότυπο, κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουμε τον υπολογιστή με αυτή και σε μια εξωτερική οθόνη. Όταν όμως πρέπει να το φορτίσουμε ή όταν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε ενώ είναι συνδεδεμένο στο φορτιστή του, για να χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή στη USB Type-C θύρα αυτή, θα πρέπει απλά να χρησιμοποιήσουμε ένα ξεχωριστό adapter. Και κάτι στο οποίο δεν έχω αναφερθεί μέχρι τώρα, γιατί προσωπικά το θεωρώ δεδομένο σε όλους τους φορτητούς υπολογιστές της εταιρείας, είναι η ποιότητα κατασκευής αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιεί. Το D16 του 2024 λοιπόν είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο στο σύνολό του, ένα υλικό το οποίο προφανώς για ακόμα μία φορά συνδυάζει το αρκετά χαμηλό βαρός, ειδικά για ένα λάπτοπ με αυτό το μέγεθος, με την ποιότητα και τη στιβαρότητα που πρέπει να έχει ένας φορητός υπολογιστής, ειδικά για όσους τον μεταφέρουν συχνά μαζί τους. Και εδώ με το MateBook D16 του 2024 η εταιρεία έχει κάνει μία ακόμα πολύ σωστή επιλογή. Το λάπτοπ που υπάρχει διαθέσιμο στη χώρα μας σε δύο διαφορετικά configuration, ανάλογα με τις απαιτήσεις που έχει ο καθένας, αλλά προφανώς ανάλογα και με τα χρήματα που θέλει να διαθέσει. Υπάρχει λοιπόν σε μία έκδοση με έναν 13η γενιάς i5 επεξεργαστή της Intel με 16 GB MIMS RAM και 512 GB αποθηκευτικού χώρου σε έναν πραγματικά πολύ γρήγορο NVMe SSD δίσκο και υπάρχει διαθέσιμο σε μία ακόμα καλύτερη έκδοση με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις με έναν 13η γενιάς και πάλι i9 όμως επεξεργαστή της Intel αυτή τη φορά, ο οποίος έχει πραγματικά πολύ καλές επιδόσεις, συνδυάζεται και πάλι με 16 GB MIMS RAM και αυτή τη φορά με 1 TB αποθηκευτικού χώρου σε έναν ακόμα πιο γρήγορο NVMe δίσκο. Και αυτό που έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο αυτές εκδόσεις έρχονται σε πραγματικά πολύ καλή τιμή πώλησης για αυτά που προσφέρει συνολικά το D16. Η έκδοση με τον i5 επεξεργαστή κοστίζει 899 ευρώ στη χώρα μας επίσημα και ρεαλιστικά στα χρήματα αυτά δεν είναι εύκολο να βρει κανείς κάποιον άλλο φορητό υπολογιστή με μια τόσο μεγάλη και τόσο καλή οθόνη, με αυτή την εργονομία και αυτή την ποιότητα κατασκευής και προφανώς αυτές τις επιδόσεις. Τώρα, η έκδοση με τον i9 επεξεργαστή 13η γενιάς και πάλι από την Intel κοστίζει 1299 ευρώ και παρότι προφανώς είναι περισσότερα χρήματα και πάλι θα δυσκολευτεί κανείς πραγματικά να βρει έναν φορτοϋπολογιστή με οθόνη 16 ιντσών αυτές τις επιδόσεις και αυτό το σύνολο σε αντίστοιχα καλή τιμή πώλησης. Και επέλεξα να συζητήσω στο τέλος του συγκεκριμένου βίντεο για την μπαταρία στο MateBook D16 του 2024, γιατί η απόδοση που έχει προφανώς εξαρτάται από τη χρήση που κάνει ο καθένας, αλλά και ποιο από τα δύο configuration θα επιλέξει να αγοράσει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η μπαταρία αυτή στην πράξη και στις δύο εκδόσεις του laptop προσφέρει πραγματικά πολύ καλή απόδοση. Όποια έκδοση όμως του D16 και αν επιλέξει κανείς, αυτό που σίγουρα θα εκτιμήσει είναι το πώς το laptop συμπεριφέρεται ανάλογα με τη χρήση που κάνει ο καθένας. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δύο πραγματικά πολύ αποδοτικοί ανεμιστήρες που έχει στο εσωτερικό του καταφέρουν να διατηρούν τη θερμοκρασία σε λογικά επίπεδα χωρίς ταυτόχρονα να ακούγονται ενοχλητικά, και αυτό είναι κάτι που ειδικά τα προηγούμενα χρόνια δεν θεωρούνταν δεδομένο για υπολογιστές από οποιαδήποτε εταιρεία. Ακόμα λοιπόν και σε πιο απαιτητική χρήση, οι δύο αυτοί ανεμιστήρες διατηρούν σε πολύ καλά επίπεδα τη θερμοκρασία στο D16, του επιτρέπουν να διατηρεί αντίστοιχα και την απόδοσή του. Προφανώς σε αυτή την περίπτωση θα ακούγονται λίγο περισσότερο και πάλι όμως σίγουρα όχι σε ενοχλητικό βαθμό. Και αν δεν ήταν ξεκάθαρο τόση ώρα στη διάρκεια του συγκεκριμένου βίντεο, δεν είμαι απαραίτητα ιδιαίτερα εξοικειωμένος με το να περιγράφω σε βίντεο πώς είναι ένας φορητός υπολογιστής. Το είπα και στην αρχή ότι για μένα είναι πραγματικά ένα εργαλείο δουλειάς και εκτιμώ τις αλλαγές και βελτιώσεις που έχει κάνει η εταιρεία στο νεότερο μοντέλο, οι οποίες το κάνουν συνολικά καλύτερο από το λάπτοπ που εδώ και δύο χρόνια χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Αυτό μέχρι ένα σημείο είναι και μια ένδειξη του ότι η Huawei καταλαβαίνει και γνωρίζει πολύ καλά πως να σχεδιάζει πραγματικά κορυφαίους φορητούς υπολογιστές και ακόμα σημαντικότερο είναι ίσως για τους περισσότερους ότι οι υπολογιστές αυτοί έρχονται σε μια πραγματικά πολύ καλή τιμή πώλησης για αυτά που προσφέρουν. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς όπως πάντα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!